Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Tech with Coffee. Είμαι ο Στέφανος και στο σημερινό επεισόδιο θα ανοίξουμε ένα από τα καλύτερα budget tablet της αγοράς, το οποίο μας έχει έρθει από το Gearbest. Ας ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε το πακετάκι μας. Το φέρνω μπροστά, είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, μας έρχεται σε μια πολύ ωραία συσκευασία. Πρέπει να πω πριν ξεκινήσω ότι θα κάνουμε ένα unboxing, ένα testing και ένα review. Άρα ίσως βγει αυτό το βίντεο αρκετά μεγάλο. Θέλω από κάτω, όσοι δεν έχετε την υπομονή και θέλετε να προχωρήσετε το βίντεο και να δείτε συγκεκριμένα σημεία, θα αφήσω από κάτω bookmarks έτσι ώστε να πατήσετε και να μεταφερθείτε κατευθείαν στο κομμάτι που σας ενδιαφέρει, είτε του testing, είτε του review, είτε του unboxing. Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι όσοι ενδιαφερθείτε για το tablet θα υπάρχει από κάτω ένα promo code το οποίο μπορείτε να εξαργυρώσετε μέχρι 15/9 του 2017 έτσι ώστε να αγοράσετε το tablet σε χαμηλότερη τιμή. Καλό θα ήταν όσοι θέλετε να το αγοράσετε να διαλέξετε κατά την αποστολή του προϊόντος την επιλογή Priority Line και μετά EU Express. Προσοχή γιατί υπάρχουν δύο επιλογές, Europe Express και EU Express. Η σωστή που πρέπει να διαλέξετε είναι EU Express. Ο λόγος για τον οποίο διαλέγουμε EU Express είναι διότι δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα με τα τελωνία. Πάμε σιγά σιγά στο unboxing. Για να δούμε αν έχει κάτι άλλο μέσα. Προστατευτικά, πολύ ωραία. Το αφήνουμε στην άκρη το κουτί και πάμε να ανοίξουμε το περιεχόμενο. Το tablet το οποίο έχουμε στα χέρια μας είναι της Lenovo και το μοντέλο είναι το Tab 38 Plus ή αλλιώς όπως το ονομάζουν στο Gearbest, Lenovo P8. Πάμε να δούμε λίγο εξωτερικά το κουτί. 8 IPS 1920x1200 η ανάλυση της οθόνης 8 inches. Πάμε να δούμε από εδώ τι έχει. Εδώ έχουμε κάποια σηματάκια. Οχταπύρινος επεξεργαστής 2 GHz, FHD και αυτό εδώ πέρα το σήμα το οποίο λογικά έχει να κάνει με τα dual speakers τα οποία έχει. Πάμε να δούμε και από πίσω. FHD display, multi-user που σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα πολλούς χρήστες και να χρησιμοποιούμε να κάνουμε εναλλαγές από χρήστη σε χρήστη. Dual speaker όπως είπαμε, όπου ουσιαστικά δίνει έτσι ένα stereo sound στο tablet. Έχει δύο ηχεία λοιπόν το tablet, έτσι τον ακούμε στερεοφωνικά. Powerful processor, έχει έναν δυνατό επεξεργαστή από ό,τι λέει. Όπως βλέπουμε είναι ο Snapdragon 625. Android Technology και Dolby Atmos υποστηρίζουν τα ηχεία. Είναι μια τεχνολογία της Dolby, ώστε να δώσει έτσι καλύτερο ήχο. Εδώ πέρα γράφει κάποια χαρακτηριστικά, 16 GB, DDR3, 3 GB μνήμη, 1920x1200 IPS οθόνη, 64 bit επεξεργαστής, όπως είπαμε, ο Snapdragon 625, στα 2 GHz, 16 GB σε χώρο, Bluetooth 4 υποστήριξη και Wi-Fi, Android 6 και μια μπαταρία 4250 mAh. Πάμε σιγά σιγά να το ανοίξουμε. Okay. Πρέπει να πω ότι το κουτί του είναι πάρα πολύ σκληρό, έτσι ωραίο κουτί. Προστατεύεται σωστά το tablet. Αφήνω το κουτί στην άκρη και έρχομαι στο περιεχόμενο. Αυτό είναι ένα handbook το οποίο ουσιαστικά έχει οδηγίες, να φανταστώ. Ναι. Εδώ, ένα quick guide έτσι να το πούμε. Το βλέπετε και από την πίσω μεριά. User's guide για το Android.
Το αφήνουμε στην άκρη και πάμε στο τάμπλετ καθ' αυτό, το οποίο είναι μέσα μια ζελατίνα εδώ πέρα. Αν το βγάλουμε, το αφήνω στην άκρη. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Έχουμε ένα χαρτί εδώ πέρα το οποίο γράφει το serial number και διάφορα άλλα. Πρέπει να πούμε ότι το tablet εμφανίστηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2017, άρα είναι σχετικά καινούριο. Εδώ έχουμε ένα manual από την Lenovo, στα κινέζικα. Και εδώ. Το αφήνουμε στην άκρη. Και εδώ ακόμα ένα quick guide. Πάλι στα κινέζικα. Το αφήνω και αυτό. Εδώ έχουμε ένα καλώδιο, το οποίο πρέπει να είναι micro USB λογικά. Ένα καλώδιο micro USB, για να δούμε πόσο μεγάλο είναι. Από ό,τι βλέπω είναι 50 εκατοστά, παιδιά, το καλώδιο, το βλέπετε εδώ πέρα. Micro USB καλώδιο. Εδώ. Okay, το αφήνω στην άκρη. Βγάζω και τον αντάπτορα τον οποίο έχει εδώ πέρα. Ένας αντάπτορα της Lenovo, όπως βλέπετε εδώ πέρα, USB. Βέβαια το κινητό μπορεί να το φορτίσετε και σε οποιαδήποτε USB θύρα. Το αφήνω στην άκρη και αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο. Να βγάλω και αυτό εδώ το χαρτί, έτσι, μήπως έχει τίποτα άλλο. Όχι, το αφήνω στην άκρη. Πάει και αυτό. Και πάμε καθ' αυτό στο tablet μας, το οποίο θέλω να δω, να το πιάσω στα χέρια μου, να δω πώς είναι. Φαίνεται πολύ ωραίο. Έτσι, να το δούμε λίγο και από αυτή την οπτική γωνία. Το βλέπετε εδώ πέρα. Όχι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο, φαίνεται ωραίο. Πρέπει να πω, παιδιά, ότι νιώθω ότι έχω στα χέρια μου ένα αρκετά καλό τάμπλετ. Το νιώθω έτσι στιβαρό. Δεν είναι αυτά τα ψεύτικα, τα κινέζικα, τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Βέβαια, είναι της Lenovo και αυτό δίνει ένα συν στο τάμπλετ, γιατί η Lenovo βγάζει αρκετά ποιοτικά προϊόντα. Θέλω να πω λίγο τις διαστάσεις και το βάρος του. Είναι 329 γραμμάρια ζυγίζει. Δεν είναι αρκετά βαρύ, αλλά είναι όσο πρέπει. Έχουμε διαστάσεις, όσον αφορά τις διαστάσεις, έχουμε 210 mm, 21 εκατοστά δηλαδή, επί 12,5, και στο πάχος είναι γύρω στα 0,89, 8,9 mm, okay, περίπου στο 1 εκατοστό. Νομίζω ότι μου αρέσει αρκετά έτσι όπως το πιάνω, έτσι με την πρώτη επαφή. Να πούμε λίγο τα χαρακτηριστικά. Στο πάνω μέρος βλέπουμε ότι υπάρχει μία κάμερα μπροστινή, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε Skype και διάφορα άλλα. Τώρα, από πλάγια βλέπω ότι έχει δύο κουμπάκια. Εδώ, τα βλέπετε. Το ένα κουμπάκι είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι αυξομοίωση του ήχου, και αυτό εδώ είναι το power button. Από την πίσω μεριά βλέπουμε ότι υπάρχει η κάμερα μαζί με ένα LED flash από κάτω. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε, διότι έχουν βάλει έτσι ένα rubber υλικό. Θυμίζει λίγο σαν γόμα, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατάς το tablet και να μην σου γλιστράει. Δηλαδή έτσι όπως το κρατάς δεν πρόκειται να σου γλιστρήσει. Από εδώ πίσω άμα το κρατάς σωστά. Τώρα πάμε λίγο από αυτή τη μεριά, όπου εδώ λογικά πρέπει να μπαίνει η SD κάρτα. Έχει εδώ ένα σημείο το οποίο το τραβάτε. Πάμε λίγο να το τραβήξουμε. Το βλέπετε εδώ πέρα, αυτή την κάμερα. Το βγάζουμε λοιπόν έξω και λογικά εδώ μέσα πρέπει να μπαίνει η κάρτα μας. Ναι, έχω και μια κάρτα εδώ πέρα. Πάμε να τη βάλουμε. Από τη μία μεριά μπαίνει έτσι κι αλλιώς. Και πηγαίνει και κουμπώνει πάλι εδώ μέσα. Για να δούμε λίγο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Και πάει και κάθεται και κλείνει αυτό. Ωραία.
Ωραία. Και τι άλλο έχουμε από εδώ? Από εδώ τίποτα άλλο. Πάμε αυτή τη μεριά. Εδώ είπαμε έχουμε τα κουμπιά. Από την πάνω μεριά, έχουμε το ένα το ηχείο, όπως βλέπετε. Εδώ είναι η θύρα, η micro USB, σε αυτό εδώ το σημείο. Η θύρα, η micro USB. Εδώ, όπως είπαμε, έχουμε το ηχείο. Εδώ έχουμε το ένα το μικρόφωνο και εδώ έχουμε ένα jack για να βάλουμε ακουστικά και να μπορούσαμε να ακούσουμε. Και πάμε και από την άλλη μεριά, όπου εδώ έχουμε το άλλο το ηχείο και εδώ ακόμα ένα μικρόφωνο. Έχουμε ένα μικρόφωνο εδώ και ένα μικρόφωνο εδώ. Okay, και από πίσω, όπως είπαμε, έχουμε αυτή τη rubber υφή και την κάμερα μαζί με το LED flash. Πάμε να βγάλουμε και αυτό εδώ το μπροστά κομμάτι, το οποίο λογικά βγαίνει, θέλω να πιστεύω. Πολύ ωραία. Να το δείτε όλο σωστά και το κάτω κομμάτι. Για να δούμε. Τέλεια. Και πάμε να το ανοίξουμε να δούμε αν έχει μπαταρία. Κάπου εδώ τελειώνει το unboxing και ξεκινάμε με το testing. Πάμε να το ανοίξουμε. Lenovo powered by Android. Να δούμε έτσι την πρώτη επαφή. Qualcomm Snapdragon. Και εδώ μας ρωτάει την γλώσσα για να δούμε τι επιλογές έχουμε. Suggested English, African, όχι, ψάχνουμε ελληνικά, ψάχνουμε ελληνικά, ψάχνουμε ελληνικά. Ελληνικά, τέλεια. Διαλέγουμε ελληνικά, πατάμε next, καλώς ήρθατε. Εντάξει, εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε στο δίκτυο, κάνω παράληψη, θα το δοκιμάσω για να βάλουμε λίγο τον κωδικό. Πρέπει να σας πω ότι το tablet υποστηρίζει Wi-Fi στα 2,4 GHz και στα 5 GHz, άρα είναι θετικό αυτό. 42% η μπαταρία, πατάμε σύνδεση. Ωραία, συνδεδεμένο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 2 λεπτά έλεγχος σύνδεσης. Έλεγχος για ενημερώσεις. Λογικά θα μας βγάλει ενημέρωση. Έχετε άλλη συσκευή? Αν χρησιμοποιείτε κάποια τρόπο, δεν μπορείτε να αντιγράψετε γρήγορα την τρέχουσα ρύθμιση? Όχι, ευχαριστώ. Επόμενο. Έλεγχος πληροφοριών. Προσθέσετε λογαριασμό Google. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Παράληψη. Η προσθήκη του ονόματός σας επιτρέπει να εξατομικεύει ορισμένες εφαρμογές. Ωραία, γράψουμε. Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όχι τώρα. Αποτέλεσε άλλους, ας πούμε, να προστατεύσει αυτή τη συσκευή, ζητήστε ένα πίνι, ένα μοτίβο. Εδώ μας ζητάει να βάλουμε ένα μοτίβο, θα το χρησιμοποιήσω εδώ πέρα. Θα διαλέξω ένα μοτίβο. Οκ, συνέχεια. Σχεδιάστε ξανά για επιβεβαίωση. Τέλεια. Πώς θέλετε να εμφανίζετε οι ειδοποιήσεις? Εμφάνιση όλου του περιεχομένου. Ναι, να εμφάνιση όλου του περιεχομένου. Οκ. Επόμενο. Υπηρεσίες. Εδώ μας ζητάει κάποιες υπηρεσίες. Διαλέγουμε αυτές που θέλουμε. Συνεχίζουμε. Συμφωνώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας της Lenovo. Εάν θέλετε, συμφωνείτε. Παράληψη, εγώ δεν θέλω να συμφωνήσω. Δημιουργήστε την ταυτότητά σας στη Lenovo, δηλώστε το σύστημά σας και αποκτήστε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο και σε δυνατότητες που προσφέρονται για εσάς. Πώς λέγεται? Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα setup όταν την πρώτη φορά που θα το ανοίξετε. Η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Φτάσαμε επιτέλους. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το μενού μας. Στο κάτω μέρος έχουμε κάποιες εφαρμογές. Εδώ στο κεντρικό σημείο μπορούμε να δούμε όλες τις εφαρμογές. Αριθμομηχανή, γονικός έλεγχος, όπου εδώ μπορούμε να σετάρουμε κάποιο συγκεκριμένο setup, έτσι ώστε να διαλέξουμε τις εφαρμογές που πρέπει για τα παιδιά και να μην μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Να βάλουμε συγκεκριμένο χρόνο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι ωραία αυτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
Ρυθμίσεις, επαφές, ημερολόγιο, ραδιόφωνο FM, ραδιόφωνο, ok, κάποιες από τις εφαρμογές σας δείχνω τώρα, για να δούμε αυτό το κουμπάκι πρέπει να εμφανίζει, ναι, γρήγορη ανταπόκριση βλέπω, συλλογή, λευκόματα, δεν έχουμε τίποτα μέσα, κλείνουμε, τι άλλο έχουμε εδώ, φωτογραφική μηχανή, χάρτες, Chrome, για να δείξουμε το Chrome, να δούμε πόσο γρήγορα, ευχαριστώ, ok, θα φτιάξουμε ένα καλύτερο πληκτρολόγιο, όχι, για να μπούμε στο Tech with Coffee, να δούμε. Εντάξει, καλή ανταπόκριση και στο πληκτρολόγιο, κανένα πρόβλημα. Οκ, εμφανίστηκε και γρήγορα, μην ξεχνάτε τις προσφορές μας παιδιά, 200 plus κέρμπες προσφορές στο site μας, όποιος θέλει τσεκάρει. Πάμε πίσω, πάμε Chrome, βλύνουμε το Chrome, έχει όπως βλέπετε το Google Store, έτσι ώστε να κατεβάσετε τις εφαρμογές, πρέπει να το κάνουμε setup και αυτό. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε όλες τις εφαρμογές της Google σε ένα σημείο. Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες εφαρμογές της Lenovo. Και εδώ τι έχουμε, εξερευνήστε το Tab 38 Plus. Μας δίνει όλα τα χαρακτηριστικά εδώ πέρα, κάποια μάλλον. Οχταπύρινος, Qualcomm Snapdragon 625, 16GB και MicroSD. Πρέπει να πούμε ότι υποστηρίζει MicroSD, αν και σας έδειξα ήδη. 4250mAh, 6.0.1, Dolby Atmos και IPS Full HD 1920x1200. Και νομίζω ότι το density, το pixel density είναι στα 283 pixels per inch. Οκ, okay, πάμε πίσω. Εδώ αυτό το κουμπάκι τι κάνει, για να δούμε, γράφει πολύ μέσα, πρότυπο. Από ό,τι κατάλαβα, αλλάζει λίγο το χρώμα. Βλέπετε, εδώ γίνεται πιο κίτρινο, αναλόγως το τι λειτουργία θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Παιδί, προσαρμογή, μα ωραίο αυτό. Πολύ μέσα, εδώ βλέπετε ότι γίνονται όλα πιο vibrant. Για να δούμε λίγο το στο πάνω μέρος, unsupported SD card, είναι αυτή που έβαλα μέσα. Πρέπει να την κάνω format λογικά. Πάμε να δούμε λίγο τη φωτεινότητα, να δούμε λίγο πώς αντιδράνε τα κουμπιά εδώ πέρα, τέλεια. Εδώ έχουμε κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Οκ, okay, τέλεια, πολύ καλή εφαρμογή. Πάμε να κλείσουμε, να ανοίξουμε, να χρησιμοποιήσουμε το μοτίβο. Πατάμε εδώ, σύρετε για να ξεκλειδώσετε. Οκ, okay. Ωραία. Εδώ τι άλλο έχουμε, Dolby, για να δούμε λίγο τα ηχεία, πώς δουλεύουνε. Οκ, okay, εδώ έχουμε επιλογές. Επιλογές για ταινία, για μουσική, έτοιμα filters είναι αυτά, φωνή και προσαρμογή. Το προσαρμόζουμε εμείς, ας πούμε ότι θέλουμε να δούμε ταινία. On off, έχει κάτι, εδώ έχει επίδειξη, πατάς το κουμπάκι. Dolby, για να δούμε αν γυρνάει και γρήγορα. Oh, τέλεια, πολύ γρήγορη η τέτοια. Πολύ ωραίος ήχος παιδιά. Ναι, είναι στέρεο ο ήχος, αλλάζει από αριστερά στα δεξιά. Το ανεβάσω κι άλλο. Πάρα πολύ καλός ο ήχος, Dolby Atmos, ωραία, πάμε πίσω, πάμε να το δούμε λίγο και έτσι το tablet από αυτή τη μεριά,
Φωτογραφική μηχανή Lenovo Tab 3 Plus, Play Store, σημειώσεις, ok, back, γενικά πολύ γρήγορη η απόκριση, ρυθμίσεις εδώ πέρα, Bluetooth, ανενεργό, ενεργό το Bluetooth, τέλεια. Χρήση δεδομένων, διαμόρφωση ίντερνετ, περισσότερα VPN, λειτουργία πτήσης, γραμμή κατάστασης, εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας, ήχος και ειδοποίηση. Ωραία, από εδώ βάζουμε τις επιλογές του ήχου. Αποθήκευση χώρος, για να δούμε πόσο χώρο έχει. Σε χρήση λέει 5,71 GB από τα 16 GB. Η κάρτα G που βάλαμε δεν υποστηρίζεται, διότι πρέπει λογικά να γίνει. Format, αποθηκευτικός χώρος συσκευής 16,3 GB σε χρήση από τα 26,59 GB. Okay. Μπαταρία, για να δούμε μπαταρία. Οθόνη. Η ώρα είναι ενεργοποιημένη, υπολογίζει μέσα 46, 14 λεπτά, ok, προσαρμογή χρήσης, επίπεδο φωτεινότητας, για να δούμε τη φωτεινότητα, πάμε πίσω, ok, εδώ είναι τέρμα κάτω η φωτεινότητα και εδώ είναι τέρμα πάνω η φωτεινότητα και εδώ είναι κάπου στη μέση, πριν το είχα κάπου εδώ και εδώ είναι τέρμα πάνω. Προσαρμοστική φωτεινότητα, αν θέλουμε αναλόγως να το φτιάχνει μόνο του με τον αισθητήρα του, πρέπει να πούμε ότι έχει διάφορους αισθητήρες επάνω. Είναι από τα λίγα κινητά τα οποία έχουν, ας πούμε, GPS επάνω, σε αυτή την τιμή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν έχετε κάποιο drone ή κάτι άλλο παρόμοιο ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή με GPS, το συγκεκριμένο την παρέχει. Πάμε λίγο παρακάτω. Για να δούμε εδώ πέρα. Λειτουργία για το παιδί. Προσθέστε χρήστη για το παιδί. Αγόρι ή κορίτσι. Ημερομηνία γέννησης παιδιού. Οκ. Για να βάλουμε εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε τις εφαρμογές. Αφού διαλέξουμε λοιπόν το όνομα του παιδιού, μας λέει τι εφαρμογές θέλουμε να το αφήσουμε να χρησιμοποιήσει. Όσα είναι με τικ, διαλέγουμε ποιο από αυτά θέλουμε, ραδιόφωνο και τα λοιπά. Οκ, αφού το διαλέξουμε, αφού διαλέξουμε τις εφαρμογές, έγκυρο όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP, προσθέτει από την επιλογή αγαπημένα, προσθέστε με το χέρι, προσθέστε όνομα, τομέα, διεύθυνση, IP, ανατρέξτε. Α, μάλιστα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένες σελίδες τις οποίες θέλουμε να επισκέπτεται το παιδί σε αυτό εδώ το σημείο. Μπορούμε να το βάλουμε το χέρι ή να κάνουμε προσθήκη από τα αγαπημένα. Όπως βλέπετε είναι το youtube.com, έτοιμο, από εδώ το διώχνουμε. Επόμενο, εδώ μπορούμε να διαλέξουμε πόση ώρα γενικά θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το tablet. Από καθημερινά ποιες μέρες θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Εδώ επιλέγουμε ή επιλέγουμε πόσες μέρες και τι ώρα θέλει να το χρησιμοποιήσει, τι ώρα θέλουμε να το χρησιμοποιήσει. Εδώ μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε ότι θέλουμε ένα μισάωρο τις 11 μέχρι τις 11 και μισή. Προσθέτει χρονικό διάστημα του tablet, εδώ είπαμε είναι οι μέρες και τέλος. Ωραία, Στέφανος. Άρα τώρα λογικά εάν πατήσω, κάνει εναλλαγή σε Στέφανος. Ωραία, και αλλάζει το μενού του. Αλλάζει το μενού του εδώ πέρα, ναι. Αυτό έχει κάνει και πιο παιδικό κιόλας. Έχει αλλάξει και το χρώμα. Εδώ έχει βάλει από μόνο του παιδί. Οκ. Ωραία, το έχει κάνει έτσι και φαίνεται και πιο ωραίο. Οι ρυθμίσεις είναι λιγότερες, όπως καταλαβαίνετε. Μουσική, ρολόι, φωνητική αναζήτηση, φωτογραφική μηχανή, έτσι να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφική μηχανή, αριθμομηχανή, λήψεις, ραδιόφωνο FM και το Play Store δεν φαίνεται πουθενά, επάνω μας βγάζει την ώρα, ok, για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει αντίστοιχα το παιδί. Και για να γυρίσουμε πίσω, τώρα λογικά από εδώ επάνω πατάμε δύο, μία φορά,
δύο φορές και διαλέγουμε το προηγούμενο μενού έτσι ώστε να γυρίσουμε στο προηγούμενο. Το μοτίβο σου δουλεύει σωστά. Πάμε πίσω. Πίσω. Και διώχνουμε. Πάμε πίσω στο μενού να δούμε και τα υπόλοιπα λίγο στοιχεία μέχρι να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα testing. Εδώ μνήμη λέει 1,2 GB από 3. Οκ. Χρήστες. Ναι, εδώ είναι που βάλαμε και τους δύο τους χρήστες. Ρυθμίσεις επιφάνειας αφής, λειτουργία γαντιού. Οκ, το αφήνουμε. Ασφάλεια εδώ πέρα. Κλείδωμα οθόνης, μοτίβο. Αυτόματο κλείδωμα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αυτό θέλω μετά από 5 λεπτά να είναι. Smart lock, μήνυμα οθόνης. Ναι, κλείδωμα με το κουμπί λειτουργίας. Οκ, smart lock, ναι. Το αφήνουμε όπως είναι. Εδώ έχουμε τους λογαριασμούς μας. Google, αντίγραφα και επαναφορά, ημερομηνία και ώρα. Προσβασιμότητα και σχετικά εδώ πέρα για να δούμε το Lenovo αριθμός μοντέλου, η κατάσταση μπαταρίας και του δικτύου καθώς και άλλες πληροφορίες. Επίπεδο ενημέρωσης κώδικα ασφαλείας Android, έχει το Marshmallow του Android, έκδοση kernel και τα λοιπά, αριθμός, μπορείτε να το ρουτάρετε εάν θέλετε, αλλά εάν το ρουτάρετε θα χαθεί η εγγύηση, άρα δεν σας το συστήνω αυτό το πράγμα. Συμφωνώ να συμμετάσχω. Οκ. Αυτά, ενημέρωση συστήματος, για να δούμε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Οκ, υπάρχει μια ενημέρωση, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εάν θέλετε. 435 MB. Ωραία. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα, παιδιά. Κατευθείαν, πολύ smooth το όλο σκηνικό εδώ πέρα. Μπήκα κατευθείαν μέσα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Πολύ μέσα εδώ πέρα, εδώ οι εφαρμογές. Πάμε παρακάτω, δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω στα επόμενα testing. Ωραία. Θέλω τώρα να δοκιμάσω τέλος πάντων την κάμερα, άρα θα βγω λίγο έξω να γράψω κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες θα βγάλω έτσι ώστε να τις δείτε, για να δούμε λίγο πώς δουλεύει η κάμερα και πώς δουλεύει και το μικρόφωνο της κάμερας, τα δύο μικρόφωνα μάλλον τα οποία έχει. Είδαμε για τον ήχο, είδαμε πώς δουλεύει η οθόνη του, είναι αρκετά καλή η οθόνη του, βλέπεις πολύ καθαρά παιδιά και βολεύει πάρα πολύ. Στο τέλος θα κάνω ένα testing για να δω εάν παίζει παιχνίδια. Okay, θα δοκιμάσω κάποια παιχνίδια από το App Store, να δω πώς τα παίζει και αν τα παίζει σωστά. Και τελευταίο θα κάνω ένα benchmark, το οποίο θα μας δείξει τέλος πάντων το score και θα συγκρίνουμε λίγο που βρίσκεται, να δούμε λίγο που βρίσκεται όσον αφορά τα benchmark τα οποία έχει. Αυτά. Πάμε λίγο έξω να δούμε βίντεο και φωτογραφίες κτλ. Λοιπόν παιδιά, πριν σας δείξω το βίντεο και τις φωτογραφίες, θέλω να σας δείξω λίγο πώς δουλεύει εδώ η εφαρμογή. Δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά πάμε να δούμε τι επιλογές έχει. Από πάνω αριστερά, λειτουργία flash, ανενεργό, αυτόματα ή ενεργό. Τοποθεσία αποθήκευσης, όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε την τοποθεσία όπου βγήκε η φωτογραφία. Π.χ. αν βγάλουμε μια φωτογραφία στη Θεσσαλονίκη, θα μας εμφανίζεται ότι βγήκε στη Θεσσαλονίκη. Αν τη βγάλουμε στην Αθήνα, θα μας εμφανίζει ότι αυτή η φωτογραφία αποθηκεύτηκε στην Αθήνα. Αυτό γίνεται με το GPS, το οποίο υπάρχει ενσωματωμένο. Μέγεθος εικόνας 8 MP, 5, 3, 2, 1,5, 1,3 και VGA. Ποιότητα εικόνας χαμηλή, κανονική και υψηλή. Χρονόμετρο, αν θέλουμε να βγάλει αυτόματα ανά 5 δευτερόλεπτα, ανά 10 ή ανά 2. Αποθηκευτικός χώρος στο tablet ή κάρτα SD. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε και στην κάρτα SD. Συνεχόμενη λήψη, αν θέλουμε να κάνουμε. Ανενεργό ή ενεργό. Ήχος κάμερας, αν θέλουμε να είναι ενεργή ή όχι. Ανίχνευση προσώπου. ISO, το οποίο αναλόγως το αφήνουμε καλύτερα αυτόματο, εκτός αν θέλουμε να βγάλουμε σε πολύ χαμηλό φωτισμό, που πρέπει να ανεβάσουμε το ISO, αλλά εκεί θα έχουμε προβλήματα με το noise, θα υπάρχουν διάφορα έτσι θεματάκια στην εικόνα. Έκθεση, το exposure εδώ πέρα είναι ουσιαστικά, αναλόγως το φωτισμό πειράζουμε το exposure, την έκθεση. Ισορροπία λευκού, chroma flash, μείωση κόκκινων ματιών, υπάρχει αυτή και αυτή η επιλογή, και restore defaults λέει εδώ πέρα, το οποίο το πατάω και ένα ok και πάει στα defaults.
Τώρα, εδώ πέρα έχουμε Auto, HDR, Ubi Focus, διάφορες λειτουργίες εδώ πέρα, αναλόγως την περίσταση, True Portrait, φωτογραφία, πορτρέτο, τοπίο, σπορ, αν θέλουμε να βγάλουμε πολύ γρήγορα, λουλούδια, όταν θέλουμε να βγάλουμε και από πίσω υπάρχει φως, φως κεριών, ηλιοβασίλεμα, βράδυ, παραλία και χιόνι, αναλόγως την περίσταση, σας δίνει έτοιμα μενού, στο βάλουμε στο αυτόματο. Από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε την κάμερα, να την πάμε μπροστά, τώρα θα δείτε την κάμερα η οποία γράφει μπροστά, ναι, να είμαι κι εγώ. Από εδώ ξαναγυρνάει, πατήστε λέει για εστίαση, εδώ θέλω να σας δείξω το autofocus το οποίο είναι αρκετά γρήγορο, δείτε λίγο εδώ πέρα πως θα εστιάσει πάνω στο λουλούδι, παπ, μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα και μετά ξαναεστιάζει πίσω αυτόματα. Εδώ πέρα έχουμε διάφορα χρώματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε, διάφορα filters, ουσιαστικά φίλτρα, έτσι, posterize και τα λοιπά, έχει αρκετά εδώ πέρα. Ωραία. Από δεξιά φαίνονται οι φωτογραφίες στο κάτω μέρος. Εδώ φαίνεται ότι είμαστε σε photo mode, ουσιαστικά βγάζουμε φωτογραφίες και από πάνω δεξιά το γυρνάμε σε βίντεο, όπου εδώ αλλάζει λίγο το μενού. Εδώ αριστερά βλέπουμε ότι υπάρχει το μικρόφωνο, το οποίο το ενεργοποιούμε και το απενεργοποιούμε. Από εδώ γυρνάμε την κάμερα. Πάνω αριστερά μπορούμε να αλλάξουμε την ποιότητα του βίντεο, τη διάρκεια του βίντεο, τοποθεσία, αποθηκευτικός χώρος, ισορροπία λευκού, βίντεο υψηλού ρυθμού μετάδοσης. Εδώ λογικά είναι τα frames per second, εδώ αριστερά το γράφει, FPS. Εδώ έχει ένα C-More, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Και εδώ έχει το σταθεροποιητή εικόνα, το οποίο θα σας δείξω το βίντεο και με το σταθεροποιητή και χωρίς, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Ωραία, Restore Defaults, OK. Και εδώ έχει ένα ακόμα μενού, το οποίο είναι αυτό εδώ, και έχει να κάνει με το πανόραμα, να βγάλεις πανοραμικές φωτογραφίες, πατάτε και γυρνάτε και βγάζεις πανοραμικές φωτογραφίες. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το βίντεο και τις φωτογραφίες, ξεκινήσουμε με το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, ήχος και κάμερα μπροστινή αυτή τη φορά από το tablet. Με ακούτε από το tablet και με βλέπετε από το tablet, αυτή είναι η μπροστινή κάμερα. Τώρα, τι θα κάνουμε, θα τεστάρουμε λίγο το κομμάτι του stabilizer το οποίο έχει, το software εδώ πέρα που έχει. Θα κάνω λίγο τις κινήσεις προς τα πίσω και μετά θα χρησιμοποιήσω ξανά το stabilizer για να κάνω τις ίδιες κινήσεις. Βλέπετε εδώ πέρα πως αλλάζει ο φωτισμός όταν κοιτάμε προς τον ήλιο, έτσι, με την μπροστινή την κάμερα. Και πάμε λίγο από εδώ που πέφτει το φως επάνω μου, να δείτε ότι αλλάζει πάλι εδώ πέρα. Okay, είναι φυσιολογικό αυτό. Το καλό είναι ότι έτσι όπως κρατάω την κάμερα βολεύει, διότι τα δύο μικρόφωνα τα οποία έχει στο πάνω μέρος βρίσκονται μακριά από τα χέρια μου, άρα δεν μπορώ με τα δάχτυλά μου να ακουμπήσω τα δύο τα μικρόφωνα, που σημαίνει ότι αν κατά λάθος ακουμπούσα τα μικρόφωνα δεν θα ακουγόμουν, άρα δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εξαρτάται βέβαια πώς κρατάτε το tablet, έτσι. Η κάμερα πρέπει να είναι πάνω δεξιά, έτσι όπως την κρατάμε οριζόντια. Άρα, αυτό εδώ είναι η μπροστινή κάμερα. Να γυρίσω λίγο και έτσι, να δείτε πώς αλλάζει. Νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολύ καλά. Πάμε λίγο να ενεργοποιήσουμε το stabilizer και να κάνουμε λίγο την ίδια κίνηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπετε πως είναι με το stabilizer. Okay. Κάνω ακριβώς το ίδιο. Γυρνάω, κάνω έτσι βήματα προς τα πίσω. Και επανέρχομαι στη θέση όπου ήμουνα. Εδώ. Λοιπόν, βγάζετε τα συμπεράσματά σας εσείς τώρα, πώς ακριβώς σας φαίνεται και ποια διαφορά με το προηγούμενο, έτσι. Πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με την άλλη την κάμερα, την μπροστινή. Για να δούμε. Έχω γυρίσει λοιπόν στην μπροστινή κάμερα. Πάμε να δούμε λίγο πώς γράφει, πώς σας φαίνεται. Εδώ πέρα να δούμε λίγο το autofocus το οποίο έχει, το οποίο είναι όπως βλέπετε αρκετά καλό.
και πολύ γρήγορο. Για να δούμε λίγο να φύγει από εδώ. Okay. Εστιάζει αρκετά καλά. Γύρω στο 1 με 1,5 δευτερόλεπτο. Εκεί. Αρκετά γρήγορο το focus. Πάρα πολύ καλή κάμερα, παιδιά. Τα χρώματα φαίνονται πάρα πολύ ωραία, τουλάχιστον εδώ στο tablet. Κοιτάξτε λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο να προχωρήσω κιόλας. Έτσι από εδώ. Να κάνω ένα κύκλο, ξέρω εγώ. Για να δείτε λίγο, το κρατάω χωρίς το stabilizer. Δεν έχω ενεργοποιημένο το stabilizer. Πάμε λίγο να σηκωθώ έτσι πάνω, να κουνηθώ. Να δείτε πώς είναι όταν γράφεις με το tablet. Και εδώ. Ωραία. Και πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο με το stabilizer. Πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα πώς είναι το stabilizer και πώς γίνεται η εστίαση. Πάλι γρήγορα γίνεται, για να δούμε πάλι. Όχι, γίνεται μια χαρά η εστίαση και πάλι, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Πάμε λίγο να κάνουμε τώρα πάλι το ίδιο πράγμα για να δείτε πώς είναι με το stabilizer η διακίνηση και να κρίνετε και εσείς από μόνοι σας. Ωραία, εδώ το πράγμα. Τα μικρόφωνα είναι πάνω, άρα δεν έχουμε πρόβλημα, έτσι πως το κρατάμε. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν, ακριβώς τις ίδιες κινήσεις έκανα. Βγάζετε τα συμπεράσματά σας εσείς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε και όσον αφορά το gaming πώς θα πάει το tablet. Έχω εγκαταστήσει κάποια παιχνιδάκια. Ένα από αυτά είναι το Real Racing 3. Έχω εγκαταστήσει το controller μου και είμαι έτοιμος να παίξω. Πάμε λοιπόν. Να αλλάξω και την κάμερά μου. Λοιπόν, μια χαρά το βλέπω να πηγαίνει, δεν βλέπω κολλήματα. Πολύ ωραία. Δουλεύει και το controller μας. Όσοι δεν το ξέρετε, το controller μπορεί να το τσεκάρετε σε προηγούμενο επεισόδιο. Είναι το Gamser G3S και στο Android παίζει τέλεια. Μια χαρά, smooth gameplay, κανένα θέμα. Δεν βλέπω να έχει κάποιο θέμα. Αλλάξουμε λίγο και την κάμερα να δούμε από μέσα. Από τα πιο ωραία παιχνίδια αυτό. Από τα πιο ωραία racing game, παιδιά. Που μπορείτε να τσεκάρετε. Λοιπόν, είναι free, μπορείτε να το κατεβάσετε, για όσους το ξέρετε. Το Gamesert παίζει τέλεια. Και πάμε στο επόμενο. Πάμε και σε ένα από τα παλιότερα παιχνίδια, που δεν είναι άλλο από το Rayman. Ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια. Να παίξουμε λίγο και με το touch. Να δούμε πώς κινείται το tablet. Okay, go. Για να δούμε και την απόκριση σε tablet mode.
Okay, μια χαρά, για να δούμε λίγο. Παπ, παπ, κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι κινείται πάρα μα πάρα πολύ καλά. Για να δούμε. Αυτό έλειπε να υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα παιχνίδια. Okay. Όσοι δεν το έχετε παίξει αυτό το παιχνίδι, παιδιά, τσεκάρετε το. Ειδικά οι μικρότεροι και οι παλιότεροι θα το θυμάστε λογικά. Είναι στο tablet και είναι free. Ο ήχος είναι μια χαρά και ειδικά εάν βάλεις τα δάχτυλά σου και τα χέρια σου έτσι σε αυτό το σημείο, ακούς πολύ καλύτερα. Διότι ο ήχος περνάει, επειδή είναι τα ηχεία αριστερά και δεξιά, περνάει και έρχεται προς εσένα, χτυπώντας πάνω στα χέρια σου. Άρα, ένα συν και για αυτό. Βέβαια, θα τα πούμε στο τέλος αυτά. Ωραία. Λοιπόν, το αφήνω και αυτό. Και πάμε σε ένα ακόμα. Και ξεκινάμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Πάμε να δούμε και στο κομμάτι του emulation τι μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό είναι το TriStar στο Mega Drive, ένα παιχνίδι το οποίο επανακυκλοφόρησε η Sega. Okay. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία, μια χαρά είναι και το emulation. Δεν βλέπω κάποιο θέμα, άρα δεν θα έχετε πρόβλημα και σε αυτό. Και αφού τελειώσαμε από το κομμάτι του gaming, πάμε να κάνουμε ένα benchmark test με ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία που έχουν να κάνουν με το benchmark και δεν είναι άλλο από το AnTuTu. Υπάρχουν πάρα πολλά, αυτό είναι free και είναι από τα καλύτερα. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το Google Store, από το Play Store, για να το δοκιμάσετε. Πατάμε test. Το προχώρησα λίγο, όπως βλέπετε έχει τσεκάρει ήδη και το 3D Game Performance και το RAM Performance, το οποίο έχει τικάρει επιτυχώς. Και πάμε τώρα στο CPU Multitask. Testing CPU Multitask, please wait. 90% και συνεχίζουμε. Λίγο ακόμα θέλει. Ένα βήμα πριν το τέλος και ορίστε το σκορ του. 62.145, amazing γράφει από κάτω, record game and share to YouTube. Okay, 3D 12.336, CPU 20.233, RAM 5.410. Αυτά λοιπόν από εμένα παιδιά, 62.145 το score, μπορείτε να τσεκάρετε με αυτό το score παρόμοια tablet σε αυτή την τιμή, με παρόμοιους επεξεργαστές, να δείτε πόσο καλό και πόσο διαφέρει από τα άλλα. Άρα, πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει τώρα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζω και γράφω από το tablet, έτσι ώστε να δείτε πώς γράφει και σε εσωτερικό χώρο. Νομίζω ότι γράφει αρκετά καλά. Άρα, ένα συν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι κάμερες, η μπροστινή και η πισινή, οι οποίες και οι δύο γράφουν εξίσου καλά, διότι υπάρχουν tablet τα οποία βάζουν συνήθως οι κατασκευαστές μία κάμερα από την πίσω μεριά η οποία είναι καλή και την μπροστινή την κατεβάζουν πάρα πολύ σε ποιότητα έτσι ώστε να μειώσουν το κόστος. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο κάμερες οι οποίες είναι εξίσου καλές,
και στη φωτογραφία αλλά και στο βίντεο, όπως είδατε. Τώρα, το επόμενο κομμάτι το οποίο είναι στα συν και αυτό είναι ο ήχος, παιδιά. Έχουμε stereo sound αριστερά και δεξιά με δύο μικρόφωνα, τα οποία πραγματικά βγάζουν μια πάρα πολύ καλή απόδοση για τα λεφτά που θα δώσετε για το tablet το οποίο θα πάρετε. Έτσι, γιατί μιλάμε για tablet, δεν μιλάμε για ούτε για ηχοσύστημα ούτε κάτι άλλο. Άρα, η απόδοση που θα πάρετε για τα χρήματα που θα δώσετε είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή. Πρέπει να πω ότι μιλάμε για ένα tablet το οποίο πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει και δεν το λέω έτσι αυτό, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα από τα καλύτερα tablet τα οποία έχουν πέσει στα χέρια μου και σε μια πάρα πολύ καλή τιμή, γύρω στα 130 κάτι ευρώ, μαζί με τον κωδικό το οποίο θα σας δώσω από κάτω, έτσι ώστε να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε και να μειώσετε περισσότερο την τιμή. Επίσης, όσον αφορά τους χρήστες, μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικούς χρήστες και μάλιστα χρήστες όπου θα θέλαμε να δώσουμε συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως είναι τα παιδιά, το οποίο βολεύει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μην έχουμε διάφορες εκπλήξεις με πιστωτικές κάρτες και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ καλό το μενού, πολύ απλό και πολύ βατό, έτσι να το πω. Η εγκατάσταση έγινε γρήγορα. Δουλεύουμε με Android Marshmallow, okay, άρα όλες οι καινούργιες εφαρμογές οι οποίες βγαίνουν είναι λογικά συμβατές όσον αφορά το Android. Μπορείτε να το κάνετε root, αλλά δεν θα το συνιστούσα διότι εκεί χάνουμε την εγγύηση. Πρέπει να σας πω ότι το GearBest δίνει εγγύηση ένα χρόνο, ό,τι συμβεί παιδιά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, ίσως κάνω και ένα βιντεάκι να σας δείξω πώς ακριβώς γίνεται. Ένα ακόμα πλεονέκτημα, παιδιά, είναι όπως καταλαβαίνετε η τιμή του και το ότι έχει μέσα GPS. Είναι σημαντικό διότι στα 130 ευρώ για να βρεις tablet με GPS είναι λιγάκι δύσκολο. Άρα και αυτό το βάζω στα πλεονεκτήματα. Όπως καταλαβαίνετε τα πλεονεκτήματα υπερτερούν για αυτό το tablet και θα φανεί αυτό όταν θα αρχίσω να μιλάω για τα μειονεκτήματα, τα οποία είναι πολύ λίγα. Πάμε λίγο τώρα στα μειονεκτήματα. Ένα από τα μειονεκτήματα, το οποίο μπορούμε να πω μέσα σε εισαγωγικά ότι είναι μειονέκτημα, είναι ότι μέσα στο κουτί του μας ήρθε με αυτό εδώ το φορτιστή, ο οποίος όπως βλέπετε έχει άλλη συνδεσμολογία, δεν έχει τη European συνδεσμολογία, άρα πρέπει να πάρουμε έναν adapter, ο οποίος είναι σαν αυτόν εδώ, τέτοιον adapter, okay, έτσι θα μπορεί να μπαίνει σε μπρίζα European, άρα αυτό είναι ένα μείον γιατί το είχε μέσα. Δεν είναι μεγάλο το κακό, είναι μικρό, διότι πολύ εύκολα αυτό κάνει γύρω στο 1 ευρώ, μπορείτε να το βρείτε, να βάλετε πάνω τον adapter και να δουλέψει σωστά. Ένα ακόμα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και έχει να κάνει με το tablet είναι ότι μπορείτε να το φορτίσετε, εάν δεν θέλετε να δώσετε αυτό το 1 ευρώ, μπορείτε να το φορτίσετε σε κάποιον υπολογιστή, έτσι, μπορεί να φορτιστεί σε κάποιον υπολογιστή. Όπως είχα πει και στο βίντεο, το επισημάνω αυτό σε υπολογιστή και όχι σε μια άλλη μπρίζα, okay, σε έναν άλλο φορτιστή. Μην δοκιμάσετε να το βάλετε σε άλλο φορτιστή που έχετε, γιατί δεν ξέρετε ακριβώς πόσα είναι τα volt κλπ. Okay. Άρα, το αφήνω και αυτό στην άκρη και πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο όντως αυτό είναι ένα μικρό μειονέκτημα, είναι η κάμερά του μπροστινή, παιδιά, η οποία κάμερά του βρίσκεται, αντί να βρίσκεται στη μέση ακριβώς, έτσι πως είναι το tablet δηλαδή, φανταστείτε, η κάμερά του βρίσκεται κάπου εδώ, ενώ θα έπρεπε να είναι κάπου εδώ, να είναι ακριβώς δηλαδή στη μέση. Πράγμα το οποίο μερικές φορές σε μπερδεύει, γιατί έτσι πως κοιτάς συνήθως στη μέση του tablet, ενώ η κάμερα είναι λίγο πιο πάνω και νομίζει κάποιος ότι κοιτάς κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά κοιτάς στη μέση του tablet. Αυτό είναι ένα μικρό μειονέκτημα, βέβαια το συνηθίζεις καθώς κάνεις τα vlog σου, συνηθίζεις και καθώς κάνεις τα βίντεό σου, συνηθίζεις και κοιτάς σε εκείνο το σημείο. Ένα ακόμα το οποίο θα μπορούσαμε έτσι να πούμε ότι είναι μείον του είναι ότι δεν υπάρχει κουμπί για να το χρησιμοποιήσετε, δεν υπάρχει physical button δηλαδή, όπως υπάρχει στα περισσότερα tablet. Όλα γίνονται με touch επάνω στην οθόνη. Okay. Αυτό είναι και καλό και κακό, διότι το χρησιμοποιούσαν λογικά για να κάνουν εξοικονόμηση του χώρου,
Αλλά εάν συμβεί κάτι στην touch στην οθόνη, αγρατζουνιστεί ή γίνει κάτι εκεί, μετά δεν θα μπορείς να χρησιμοποιείς τα κουμπάκια. Άρα πρέπει να την προσέξετε οπωσδήποτε την οθόνη σας. Πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε μία θήκη σωστή και μία ζελατίνα, παιδιά. 100%. Σας το λέω αυτό, δηλαδή εκ πείρας, άμα γρατζουνιστεί εκεί, δεν θα μπορέσετε μετά να το δουλέψετε. Όχι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ότι χαλάνε τόσο εύκολα οι τάτσι οθόνες, αλλά είναι ένα θεματάκι, τσεκάρετε το και πάρτε μια καλή ζελατίνα και μια ωραία θήκη έτσι για να το έχετε μέσα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό τάμπλετ, το οποίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα, παιδιά, σε όλους σας, και νομίζω ότι τα χρήματα τα οποία θα δώσετε είναι αυτό ακριβώς το οποίο θα πάρετε σε απόδοση. Δηλαδή η σχέση τιμής και απόδοσης είναι σημαντική και σε αυτό το τάμπλετ είναι 100%. Με αυτά τα χρήματα θα πάρετε ένα πάρα πολύ καλό τάμπλετ, το οποίο θα αποδίδει σωστά σε όλους τους τομείς. Είτε το θέλετε για gaming, είτε το θέλετε για βίντεο, είτε το θέλετε για να βλέπετε ταινίες, είτε το θέλετε για να το χρησιμοποιήσουν τα παιδιά σας, είναι το τάμπλετ το οποίο εγώ θα αγόραζα, τέλος πάντων, έτσι ώστε να το είχα και να το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα. Αυτά λοιπόν από εμένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ήταν μεγάλο. Έτσι θέλω να γίνονται τα βίντεο, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα. Εάν δείτε ένα κομμάτι και σας συνιστώ να δείτε όλο το βίντεο, εάν δεν το έχετε δει όλο και έχετε δει μόνο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, δείτε όλο το βίντεο, παιδιά. Νομίζω ότι θα βγάλετε καλύτερα τα συμπεράσματα τα οποία θέλετε, έτσι ώστε να δείτε εάν σας συμφέρει το tablet ή όχι. Αυτά από εμένα, ως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι, Χάρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.